Φωτεινό παράδειγμα για όσους εγκατέλειψαν την προσπάθεια απόκτησης πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών αποτελεί η 70χρονη Βαρβάρα Παρίσι, η οποία παρότι είναι ασυνταξιούχος μετά από 28 χρόνια εργασίας στην πρώην Ομαρχία Μαγνησίας, προετοιμάζεται αυτό το διάστημα να λάβει μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις. Τον τελευταίο χρόνο είναι μαθήτρια του δευτέρου εσπερινού ΕΠΑΛ Βόλου στο σχολικό συγκρότημα του Καρτάλιλου Δακτηρίου. Πρώτη της επιλογής στις φετινές πανελλαδικές είναι το τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο. Ευελπιστώ να περάσω. Κάνω μια μεγάλη προσπάθεια. Είναι μια προσωπική μου επιδίωξη. Ένα αποθυμένο ηλικιακό, θα έλεγα. Ήμουνα από οικογένεια πολύτεκνη. Ο μπαμπάς δεν μπόρεσε να με στείλει για σπουδές. Τέλος πάντων, υπηρέτησα στο δημόσιο. Είμαι ευχαριστημένη από καριέρα δημοσίου. Θεωρώ ότι η γνώση δεν έχει ηλικία. Η μάθηση, διαβίου άλλωστε λέμε μάθηση. Η κυρία Παρίσι έχει έναν γιο ο οποίος είναι καθηγητής φυσικής αγωγής και δύο εγγόνια που πηγαίνουν στο γυμνάσιο και το λύκειο. Έχω δύο εγγονές, μία 17, μία 14. Υπάρχει ανταγωνισμός με τα παιδιά. Η γιαγιά μου λέει: μεγάλη του χρόνου θα είσαι δευτεροετής και εγώ πρωτοετής. Η προσπάθειά μου είναι μεγάλη, το θέλω. Με έχουν βοηθήσει και τα παιδιά. Δεν είναι εύκολο. Είναι δύσκολο. Όχι, είναι, διαβάζω. Εάν δεν διαβάσεις, όσο αντέχω. Οι δάσκαλοι μου λένε ότι μισή ώρα και διάλειμμα. Όχι, εγώ μπορεί να καθίσω να διαβάσω και δύο ώρες. Προσπαθώ τώρα και την ύλη των Πανελληνίων, αλλά έχουμε και τις εξετάσεις στο σχολείο. Προέχουν τα μαθήματα του σχολείου. Γίνονται συγχρόνως. Διαθέτω χρόνο. Έχω χρόνο. Πηγαίνω και στο σχολείο, βέβαια. Δεν κάνω απουσίες, γιατί πρέπει να είμαι και εκεί. Κάνω μια μεγάλη προσπάθεια. Θα είναι μια προσωπική ικανοποίηση. Ο στόχος είναι προσωπικός. Δεν έχω βρεθεί σε άλλο σχολείο όπου οι μαθητές και ειδικά η κυρία Παρίσι να είναι μεγαλύτερη ηλικιακά από εμένα. Από τους καθηγητές, ακριβώς. Είναι μια πολύ καλή εμπειρία, γιατί αυτούς τους ανθρώπους δεν τους βλέπουμε μόνο σαν μαθητές, τους βλέπουμε σαν συνεργάτες. Κερδίζουμε και εμείς από τις εμπειρίες τους, από τα βιώματά τους και όλοι μαζί προχωράμε και προσπαθούμε έτσι να αναβαθμίσουμε το σχολείο μας και την εκπαίδευση γενικότερα, την τεχνική εκπαίδευση γενικότερα. Κάθε άλλο παρά εύκολη μπορεί να χαρακτηριστεί η προσπάθεια της 70χρονης υποψήφιας των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων που συναντήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα με τον Υφυπουργό Παιδείας Δημήτρη Μπαξεβανάκη, ο οποίος επισκέφθηκε τη Μαγνησία και τον εντυπωσίασε με τη θέληση και τον ενθουσιασμό της. Δεν πρέπει να υπάρχει στασιμότητα στη μάθηση, στη γνώση. Και σίγουρα μια άλλη αποκατάσταση. Όσο πιο ψηλά ανεβαίνει ένας άνθρωπος πνευματικά, θεωρώ έχει και μια καλύτερη ζωή. Έτσι, το F αγωνίζεστε, είναι ζωή. Τώρα είμαι, στέλνετε, ναι, είναι το στέλνω μηνύματα, στέλνω μήνυμα σε μεγάλους ανθρώπους, δηλώνω και την ηλικία μου, είμαι 70 ετών. Δεν την νιώθω, δεν με ενοχλεί, δεν έχω κόμπλεξ, είμαι με τα παιδιά παρέα στο σχολείο, πιστεύω ότι και εκείνοι νιώθουν καλά, τους έχω πει είμαι μητέρα όλων, θέλω να με έχετε παράδειγμα. Και απευθύνω πραγματικά σε όλα τα παιδιά να συνεχίσουν στη ζωή τους με σύνεση, υπομονή και επιμονή για μάθηση.